Γεια σας, είμαι η Μαρία Τσικουδή Καλαγκιά, ψυχολόγος και σήμερα θα σας μιλήσω για τις αδερφικές σχέσεις. Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι σχέσεις ανάμεσα στα αδέρφια είναι σχέσεις ζωής. Είμαι σίγουρη ότι όλοι αυτή τη στιγμή κάνετε συνειρμούς. Οι αδερφικές σχέσεις επιδρούν ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε αργότερα ως ενήλικες, στην ενήλικη ζωή. Παρ' όλα αυτά, ξεπηδούν μες στο μυαλό μας σκέψεις ή λόγια όπως «πάντα γίνεται το δικό του» ή «θέλει να το παίζει αρχηγός στην οικογένεια» ή «και εσύ πάντα παίρνεις το μέρος σου». Όλα αυτά ξεπηδούν μέσα στις σελίδες του βιβλίου της κάθε φυσιολογικής οικογένειας. Η αλήθεια είναι πως πριν γίνουμε γονείς, πιστεύουμε, φανταζόμαστε, θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι πολύ μακριά από τη δική μας οικογένεια και ότι δεν θα συμβούν σε εμάς. Όμως, η αλήθεια είναι ότι συμβαίνει. Είναι σαν ανάμεσα στα αδέρφια να υπάρχουν δύο δυνάμεις. Η μία που απομακρύνει το ένα από το άλλο, καθώς το καθένα προσπαθεί να προσδιορίσει τη μοναδικότητά του σαν παιδί, και άλλη μια δύναμη η οποία φέρνει κοντά το ένα με το άλλο, καθώς προσπαθούν να αντιληφθούν τη μοναδικότητα της σχέσης τους σαν αδέρφια. Το αποτέλεσμα είναι, εμείς οι γονείς, ότι πολλές φορές αγχωνόμαστε, ανησυχούμε, μήπως ξεσπάσει κάποιος καυγάς ή αγχωνόμαστε και περιμένουμε, προσδοκούμε πότε θα έρθει εκείνη η ευλογημένη στιγμή όπου τα αδέρφια θα γίνουν δύο καλά φιλαράκια ή θα γίνουν κολλητάρια. Αντί να εστιάζουμε όμως σε αυτό, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς. Μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να αποκτήσουν δεξιότητες και συμπεριφορές που χρειάζονται για τις στενές επαφές τους. Μπορούμε λοιπόν να τα βοηθήσουμε, να μάθουν να ακούνε πραγματικά ο ένας τον άλλο, να σέβονται τη διαφορετικότητα και φυσικά να βρίσκουν λύσεις στις όποιες διαφορές εξελίσσονται. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Πάμε να δούμε. Πρώτον, εξασφαλίζουμε σαν γονείς ότι το κάθε παιδί έχει το δικό του προσωπικό χρόνο, μόνο του. Όλοι μας χρειαζόμαστε κάποια στιγμή να φύγουμε μακριά από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας για λίγο μέσα στη διάρκεια της ημέρας, να ξεκουραστούμε, να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε, να διαβάσουμε ένα βιβλίο. Το ίδιο χρειάζονται και τα παιδιά. Επιπλέον, εξασφαλίζω κάθε γονιός να έχει δικό του προσωπικό χρόνο με κάθε παιδί. Ακόμα και αν αυτό είναι 15 λεπτά, είναι αρκετό. Μετά, ενθαρρύνω το κοινό παιχνίδι ανάμεσα στα αδέρφια. Οι κλινικοί ψυχολόγοι λένε ότι όσο πιο πολύ παίζουν μαζί τα αδέρφια, τόσο πιο δεμένα θα είναι στο υπόλοιπο της ζωής τους. Σαν γονιός, ενθαρρύνω λοιπόν επιλογές σε σχέση με δραστηριότητες που είναι ελκυστικές για όλα τα επίπεδα ηλικιών, όπως είναι οι χειροτεχνίες. Τώρα, αν υπάρχει μεγαλύτερη ηλικιακή διαφορά ανάμεσα στα αδέρφια, είναι πολύ φυσιολογικό το μεγαλύτερο παιδί να μην θέλει να περάσει χρόνο με το μικρότερο. Εκεί είναι φυσιολογικό και μπορούμε να του πούμε: ο αδερφός σου σε αγαπά και θέλει να περάσει χρόνο μαζί του. Ξέρω ότι έχεις διαβάσματα και επίσης γνωρίζω ότι θέλεις να μιλήσεις με τους φίλους σου. Μπορούμε όμως να προγραμματίσουμε μια συγκεκριμένη ειδική ώρα με την οποία θα περάσεις χρόνο μαζί του και όλο το υπόλοιπο της ημέρας θα το αφιερώσεις στον εαυτό σου και σε αυτά που σου αρέσουν επίσης να κάνεις. Και πάμε στο επίμαχο θέμα, τους καυγάδες. Ένα από τα πιο συχνά λάθη που κάνουν οι γονείς είναι ότι άθελά τους, ασυνείδητά τους, παίρνουν το μέρος του ενός ή του άλλου. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν είμαστε σε δικαστήριο για να βγάλουμε την ετιμιγορία, να βρούμε ποιος έχει λάθος, ποιος έχει σωστό. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να είμαστε εκεί, να ακούσουμε πραγματικά τι έχει να μας πει κάθε παιδί. Ακούμε λοιπόν πραγματικά τι έχει να μας πει, αντανακλάμε αυτό που έχουμε ακούσει μόλις πριν με απλές λέξεις και φυσικά με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε στο παιδί ότι υπάρχει εκεί κάποιος να το ακούσει. Τις περισσότερες φορές αυτό που χρειαζόμαστε είναι αυτό ακριβώς. Να νιώθουμε ότι υπάρχει κάποιος που μας ακούει και όχι να μας δώσει κάποιες έτοιμες λύσεις. Επίσης, αποφεύγουμε τις συγκρίσεις. Είναι πολύ σημαντικό να τονίζουμε τα ιδιαίτερα, μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε παιδιού. Πολλές φορές λέμε στα παιδιά μας για να νιώσουν έτσι όμορφα και ότι τα αγαπάμε το ίδιο, σας αγαπάω το ίδιο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό ακούγεται κάπως. Όταν αγαπάς κάποιον το ίδιο με κάποιον άλλο, είναι σαν να τον αγαπάς λιγότερο. Όμως όταν τον αγαπάς για τα δικά του ιδιαίτερα μοναδικά χαρακτηριστικά, είναι σαν να λαμβάνει
πραγματικά την αγάπη που χρειάζεται. Επίσης, είναι σημαντικό ακόμα να κατανοήσουμε ότι μπορούμε να έχουμε διαφορετικά συναισθήματα για τα διαφορετικά μας παιδιά. Μπορούμε να νιώθουμε αλλιώς για το ένα παιδί και αλλιώς για το άλλο. Εστιάζουμε στα ιδιαίτερα μοναδικά χαρακτηριστικά του καθενός και με αυτόν τον τρόπο τα κάνουμε να νιώθουν όλα τα παιδιά νούμερο ένα μέσα στην οικογένεια. Τέλος, προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε να απελευθερωθούν από τους μαθημένους ρόλους που ίσως άθελά μας τα έχουμε βάλει. Αυτός είναι ο αθλητής της οικογένειας. Αυτή είναι η μουσικός της οικογένειας. Αυτός είναι ο επιστήμονας της οικογένειας. Σε κανένα παιδί δεν πρέπει να μονοπολείται το ενδιαφέρον οποιοδήποτε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι χαρές του αθλητισμού, της επιστήμης, της μουσικής, του θεάτρου είναι για όλους ανεξαιρέτως και δεν χρειάζεται να προσδιορίζονται μόνο από τα παιδιά τα οποία έχουν ιδιαίτερα ταλέντα ή κλίσεις. Θυμάμαι στο τέλος ότι οι αδερφικές σχέσεις είναι σε εξέλιξη, είναι ρευστές. Αυτό που δεν μπορώ να κάνω σίγουρα είναι να διασφαλίσω μια στενή, τρυφερή, σταθερή σχέση ανάμεσα στα παιδιά μου. Όμως μπορώ σαν γονιός με τη συμπεριφορά μου να διασφαλίσω ότι μπορούν να αντιληφθούν ότι είναι μαζί, μπορούν να ξεπεράσουν τα εμπόδια και είναι έτοιμα να απλώσουν το χέρι το ένα στο άλλο. Ας ανοίξουμε το δρόμο λοιπόν. Καλή μας επιτυχία!